αυτό που λένε το τσιβάρι με τη γάτα είναι αλήθεια, το είδαμε τα μάτια. Και τους πειραγές χαλιάσανε. Ναι, ρωτάγανε πρώτα αν θέλουν να πληθούν. Φυσικά λέγαμε όλοι ότι θέλουν να πληθούν. Αυτό μας βάλανε το είδαμε. Την άλλη μέρα δεν ξέρω τι έγινε, γιατί εγώ για λίγα τσιμέρες πήρα στην άλλη. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο τσιβάρι πρέπει να πληθούν και μια γάτα αν φοβόταν λέει, την αξία. Και λέει κι αν και κανένας άλλος λέει να μην βοηθάω νύχτα μόνο. Τους πετάγανε στη θάλασσα, καταλαβαίνετε, τους βλέπουμε η γάτα τι έκανε. Και να ήταν απάντης, αγρίευε. Και πνιγόντουσαν. Όχι, δεν πνιγόντουσαν. Αλλά περνάγανε άσχημες πονιές από ώρες. Και αυτά τα κάνανε εδώ κάτω. Ναι, εδώ που είναι το... Δεν θυμάμαι, δεν υπήρχε τέτοιο λιμάνι. Προβλήτα. Υπήρχε μια προβλήτα. Εκεί παραπέρα τα κάνανε. Κοιτάξτε. Όποιος, τουλάχιστον εμείς είχαμε έρθει καμιά εξεταρία παιδιά. Ναι. Και μας βάλανε όταν πήγαμε σε μια σκηνή που μπλε είδαμε εμείς. Και μείναμε το βράδυ. Και την άλλη μέρα μας πέρανε ένα και λέγανε κάντε δηλώσεις ή δεν κάνετε. Γιατί δεν ήταν μονάχα η δηλώση, ήταν και το ξεφυτελιστικό. Το έκανα και εγώ μετά που έπρεπε να στέλνεις επιστολή στον παπά του χωριού που ανακοινώνει ότι έγινες καλός. Περισσότεροι κάνουν δεν κάνουν. Κοιτάξτε, από εμάς κάνει περισσότερο σε έντλο μας καμιά εξαιρία δύο. Γεια σου, δάσκαλε. Από τον άλλο κόσμο ήταν... Φεύγανε. Όχι, για αναμόρφωση. Μα ήταν ο ξεφτελισμός που ήταν. Δηλαδή κάνει, δεν κάνει δήλωση, τι ήταν ήδη και τα εξαιρία ήδη. Αλλά όχι, Πατσανησίδα δεν γίνωσε δηλωσίες. Δηλωσίες. Δηλωσίες δηλαδή ήταν σαν φαντάρια. Κοιτάξτε, τότε που είχαμε έρθει μας σε πολίτες. Δεν είσαι φαντάρια. Και όπως έκανε η φυλακή, η Μπουμπουλίνα και λίγο τέτοια, ήταν παράδεισος εδώ. Είχε καταστήματα, είχαν και καφενείο, ήταν και με κρασιά, ας πούμε, και με τέτοια πράγματα. Μπορούσε σαν όποιος είχε κάτι παραπάνω, να βρει κάτι ιδιαίτερο να πάει. Δεν ήταν καμία. Εκεί που την περνάγαμε, ας πούμε, αυτούς βασανίζει. Ποιος αυτοί, πώς τους στο γέτο. Εκτελέσεις εδώ δεν γινώσαν. Αυτό το αυτό που τους είχαν μαζέψει και τους πιάσαμε τα πολυβόλα από τα... Ήσαν φαντάρι. Ήσαν φαντάρι. Και μπορώ να σου πω επειδή τότε που ήρθα εγώ, ήσαν και μερικοί που είχαν... που είχαν ζήσει γεγονότα. Ήσαν δηλαδή φαντάρι. Γιατί μετά κάνανε το ειδικό τάγμα αξιωματικών, τον κάνανε 2-3 τάγματα, συντάγματα, δεν ξέρω, από ανθρώπους, από αριστερούς και τους στείλανε να πάμε στις επιχειρήσεις. Στο γράμμο. Εκείνο που τους ενδιαφέρει ήταν να υπογράψει να σε εξευτελίσουν. Αλλού το επιτυχία, αλλού το επιτυχία. Thank you.